νομίζω ότι θα σε αφήσαμε. Δεν θέλει να έχουμε άλλες εκπλήξεις γιορτή σου. Φάρσα σου έχουμε κάνει. Τραγούδι έχουμε φτιάξει. Φίλοι γνωστοί έχουν μιλήσει. Γονείς έχουν μιλήσει. Φέτος τι κάναμε. Τι κάνατε. Ο Γιώργος Εφρεμίδης. Τι σκαρφίστηκε. Τι σκαρφίστηκε. Πέντε πρόσωπα. Πολύ γνωστά. Πολύ αγαπημένα. Μιλάνε για το Φώτη. Όχι, λένε τι του έρχεται. Πρώτο στο μυαλό όταν ακούνε το όνομά σου. Είσαι περίεργος να μάθεις. Βεβαίως. Λυσάει. Φώτη, μέχρι σήμερα για τη γιορτή σου, σου έχουμε οργανώσει φάρσα. Αν είναι έτσι, να πάω από το κάθεμα και να αρχίσω εδώ πέρα, το ρημάδι, να τον κρεμίσω μόνος. Δεν θα σπίγουρεσαι. Και τον αυτό και τον τοίχο και τον διπλανό, να πω και έτσι και να αρχίσω να βαράω. Φίλοι και γνωστοί, έπλεξαν ποιον ρόλο θα ερμήνευες ιδανικά. Ο Παπαφλέσσας. Θέλω πάρα πολύ να σε δώσω αυτό το ρόλο. Χάρι Πότερ. Τα γυαλιά του λείπουν μόνο. Θέλω να τον δω να πετάει. You're a wizard, Harry. I'm a wizard. Επιστρατέψαμε όλο το Σαμόν, την Μαντό, και γράψαμε τους δικούς μας στίχους αφιερώνοντάς σου. Αντίστοιχα, φίλοι και γνωστοί σε εμπνεύστηκαν στο επάγγελμα στο οποίο θα ήσουν ιδανικός. Νομίζω ότι θα ήταν καλός για δημόσιες σχέσεις. Πρέπει να θετείτε, να θετείτε κι εσείς, γυναίκα είσαστε. Έχετε δικαίωμα στην ειδονή. Θα μπορούσε έτσι, επειδή έχει ένα αυστηρό στυλάκι ο Φώτης, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν καθηγητής και καθηγητής γαλλικών. Μας μίλησαν οι γονείς σου. Το γιο μου του εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Παρόλο ότι τα τσουγκρίζουμε καμιά φορά, δεν πάω να τον λατρεύω. Φέτος σκεφτήκαμε κάτι απλό. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θυμάμαι για το Φώτη? Μεταβίεσης. Μετα... Η γιαγιά είναι εκπληκτικός με τη γιαγιά. Όπως και με τον... το μικρό με τους ύμνους που τον πρωτοβγάλαμε εμείς στις εκπομπές, με το Σαντικάι. Οι φάρσες που κάνει, οι φωνές που μιμείται για να κάνει τις φάρσες, νομίζω είναι μοναδικές. Κύριε Κωστόπουλη, συγγνώμη που σας διακόπτω τέτοια ώρα. Καταλαβαίνω ότι έχετε δουλειά, αλλά ονομάζομαι Ελένη Κιτσόλα. Είμαι γνωστή πρωταθλήτρια bodybuilding. Α, κύριε Βογιατάκη, κάθετε. Με λένε Καμπίρ Μπεντή και παίρνω τηλέφωνο γιατί είχα και την τίτη μια ένα νοικιακό βοητό. Μου έρχονται αυτές οι εικόνες που χορεύει στην Εγκοβή και μου φτιάχνει τη διάθεση. Φυσικά, αλίμονο, αυτές οι φανταζαωρικές βραδιές, τα βραβεία, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις που έχω παρουσιάσει, τους λάτρευα και τους λατρεύω πάντα. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω το όνομα του Φώτη είναι τα ρακούν και η διατροφή τους. Φώτη μου, εύχομαι να είσαι πάντοτε ευτυχισμένος. Τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σου νομίζω έχουν ξεκινήσει τώρα με τον ερχομό του Γιώργου. Να είναι πάντοτε γερό το παιδάκι σου, να είστε υπέροχα μαζί, να τον δεις να μεγαλώνει. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του, να είναι πάντα καλά, να χαίρεται τον γιώκα του και γιώκας του εκείνον. Να μην πετάξει τίποτα από όλα αυτά που έχει κάνει στη ζωή του. Και στη ζωή του έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι ότι έγινε πατέρας. Εγώ το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Και ίσως είναι από τους καλύτερους μπαμπάδες που, σύμφωνα με πληροφορίες μου, γιατί έχουμε κοινούς φίλους, μπορεί να μην κάνω παρέα μαζί του, αλλά έχουμε κοινούς φίλους, είναι ένας από τους καλύτερους μπαμπάδες που έχουν υπάρξει. Εκ μέρους όλης της οικογένειας, πολύ υγεία, αγάπη, χαρά, δημιουργία, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ πολύ δικός μας άνθρωπος. Ευχόμαστε να παραμείνει έτσι όπως είναι πάντα. Φώτη μου, σου εύχομαι χρόνια πολλά να είσαι πάντα ευτυχισμένος, πάντα δημιουργικός, χαρούμενος, γελαστός. Αγαπάω πάρα πολύ. Η φιλία σου είναι πολύ σημαντική για μένα και ήταν ένα από τα φαδόρα που μου έφερε το 2014. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο. Γιατί
Ξέρεις κάτι, το 14 για μένα ήταν πάρα πολύ ωραία χρονιά. Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια ήταν η συνεργασία μου με τον Γιώργο Καπουτσίδη με απογείωσε φέτος και του χρωστάω πάρα πολλά του Γιώργου. Γιατί περάσαμε κυρίως πολύ καλά και θέλω να πω και ευχαριστώ σε όλους. Όλους. Στον Γιώργο τον Παπαδάκη, στην Έλλη, στη Φέη. Η Φέη γιορτάζει σήμερα. Νομίζω είναι Σοφία. Σοφία είναι. Νομίζω δεν είμαι και σίγουρος. Μάλιστα. Στην Καραβάτου. Η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μην είμαστε κολλητοί, αλλά έχουν συμβεί πράγματα που, ρε παιδί μου, τη θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.